Επιστρέφουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην συζήτησή μας με την κυρία Κανέλη. Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας και για την υπομονή σας. Ξέρετε από Δελτία Ειδήσεων, αν μη τι άλλο. Μα τι είναι αυτά ήταν, που λοιπόν, λέτε, κύριε Τελικόνη. Πώς. Τι είναι αυτά που λέτε, αυτή τη στιγμή με αυτή τη φωτιά. Βέβαια. Νομίζω ότι θα είναι για ολόκληρη τη χώρα και για την Αττική μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Και αν αληθεύει ότι μεταξύ 12 και 2 μπορεί οι άρεμοι να φτάσουν και τα 10 μποφόρ που άκουσα από κάποιο μετρολόγο, ελπίζω να πέφτει έξω. Ναι. Ελπίζω να ξεγελάσει ο καιρός. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, μακάρι να διαψευστούν οι μετεωρολόγοι, ειδικά απόψε. Το ότι δεν ετέθη, για να γυρίσουμε στην κουβέντα μας, θέμα κομματικής πειθαρχίας, ήταν ένδειξη δημοκρατικής ευαισθησίας του Μαξίμου για την ουσία του νομοσχεδίου ή ελιγμός για να μην αναγκαστεί ο κ. Μητσοτάκης να διαγράψει τις κυρίες Γιαννάκου και Κεφαλογιάννη. Ακούστε τώρα το δίλημα, να κρίνω εγώ. Αν αυτό είναι ελιγμός ή δημοκρατική ευαισθησία, αρνείμαι να το απαντήσω, γιατί το θεωρώ, πιστέψτε με, αντιπολιτευτικό σε ένα επίπεδο που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν το συνηθίζει. Να πάμε τότε στην ουσία έννοια, του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι διευκολύνθηκε η κυβέρνηση με δεδομένα, τα γεγονότα, έτσι όπως είχαν διατυπωθεί στη Βουλή. Οι δύο κυρίες είχαν πει ότι δεν θα το ψηφίσουν. Και από την ώρα που είχαν πει ότι δεν θα το ψηφίσουν, τι νόημα είχε να τεθεί και θέμα κομματικής πειθαρχίας εκ των προτέρων. Με εξασφαλισμένη την πλειοψηφία και το νομοσχέδιο να περνάει. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα φτάναμε στην, αν θέλετε, πίεση της κομματικής πειθαρχίας μόνο αν τα πράγματα ήταν οριακά και κινδύνευε εξαιτίας των δύο κυριών να μην περάσει των δύο βουλευτήνων. Όμως, ως υπόδειγμα νομοθέτησης, δηλαδή ότι έχουμε την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής να έχει ενστάσεις, συμπολιτευόμενες βουλευτίνες να έχουν ενστάσεις, εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών να έχει ενστάσεις και το Υπουργείο να λέει αυτό είναι και άμα σας αρέσει, ως διαδικασία νομοθέτησης, το λέω επειδή μιλάμε για οικογενειακό δίκαιο, έτσι, για τον προϋπολογισμό του κράτους, πώς σας φαίνεται? Κοιτάξτε, δείτε. Μην περιφρονείτε το οικογενειακό δίκαιο, γιατί το οικογενειακό δίκαιο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του κράτους αφορά μια ζωή. Όχι, το αντίθετο εννοούσα. Ότι είναι κάτι στο οποίο απαιτείται πολύ περισσότερο συνένεση σε σχέση με το εάν το τάδε Υπουργείο θα έχει τόσο ή τόσο προϋπολογισμό. Αυτό εννοώ. Ωραία. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Μελικόνη, από την άλλη πλευρά έχετε και μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία καταθέτει ονομαστική ψηφοφορία και την ίδια ώρα που την καταθέτει, σηκώνεται και φεύγει. Ναι. Δηλαδή, πόσο σοβαρά σας βρίσκονται όλα αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει, αν θέλετε, και μια υπόγεια σύμπλευση στο να περνάνε τα πράγματα βρόχης ποσή, με εντυπώσεις, να καθόμαστε να συζητάμε αν ένας έβαλε κομματική πειθαρχία και άλλος αν έκανε το ερώτημα της ονομαστικής ψηφοφορίας, παίρνει την άκουσα και σηκώνεται και φεύγει. Λοιπόν, στο θέμα της οικογενειακής ζωής, ναι, το να κάνεις μια αναλλαγή, την οποία τη φέρνεις πριν έρθει η μεγάλη αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις ή, αν θέλετε, η απόλυτη χειροτέρευση, η απόλυτη εξάρθρωση του χρόνου και της ελευθερίας του να ζει κάποιος σε αυτόν τον τόπο. Γιατί μιλάμε για αυτού του είδους την ελευθερία. Όταν δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς την άδεια του εργοδότη σου, δεν μπορείς να πας στην τουαλέτα χωρίς την άδεια του εργοδότη σου, δεν ξέρεις πότε θα κοιμάσαι, πότε θα ξυπνάς, πότε δουλεύεις, πότε θα πληρώνεσαι, πότε δεν θα πληρώνεσαι, πότε θα πάρεις ετήσια άδεια με το ζόρι, πότε δεν θα πάρεις ετήσια άδεια με το ζόρι. Αυτή την εβδομάδα δουλεύεις νύχτα ή και την άλλη εβδομάδα δουλεύεις πρωί. Αν θα δουλεύεις από το σπίτι σου ή θα δουλεύεις έξω από το σπίτι σου. Εάν θα πληρώνεσαι τα λεφτά που ήξερες ότι θα πληρώνεσαι ή αν θα δουλεύεις υπερορίες και θα κάνεις το βλάκα. Αν θα παίρνεις άδεια μέσα στην καρδιά του χειμώνα με τα παιδιά να έχουν σχολείο και το καλοκαίρι που τα παιδιά κάθονται, εσύ θα δουλεύεις σαν το ζώο, σαν το σκυλί 24 ώρες το 24ωρο. Θέλετε να μου πείτε ότι με αυτό να έρχεται μπορεί κάποιος να ρυθμίσει την οικογενειακή του ζωή είτε ως μη χωρισμένος είτε ως χωρισμένος? Θέλετε να μου πείτε ότι κάποιος μπορεί να υπολογίσει ποιο θα είναι το 1/3 του χρόνου που θα πάρει το παιδί όταν αυτό το αποφασίζει ο εργοδότης του? Θέλετε να μου πείτε ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο, θα έπρεπε να αλλάξουν πράγματα στο οικογενειακό δίκαιο? Ναι. Στην εποχή του μπορεί να ήταν πρωτοποριακό για την εποχή. Να είχε 5 πράγματα που να αξίζαν τον κόπο και που καταργούσαν οι παλιές νοοτροπίες. Πέρασαν 40 χρόνια, ό,τι αλλαγή έπρεπε να γίνει, έπρεπε να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες. Αλλά σε αυτό το στιγνό ταξικό καπιταλιστικό καθεστώς που ζούμε, πιστεύετε ότι κάποιος ενδιαφέρεται στα αλήθεια για τη ζωή των εργαζομένων? Αν ενδιαφερότανε, τότε η δουλειά δεν θα γινότανε δουλεία.
από λίγο βγήκε η είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκουμε υπερηφάνως και λαμπρός και δεν διαφωνεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πια, ούτε κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα πλην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έρχεται και λέει ότι πρέπει να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης και να μειωθούν οι συντάξεις. Με τον ίδιο τρόπο που λέει θα πάρετε τόσα εμβόλια, θα τα πάρετε τότε τα εμβόλια, θα σας τα δώσουμε έτσι τα εμβόλια, θα παίρνετε την πληροφόρηση όπως σας τη λέμε, θα έχετε αυτή την πολιτική απέναντι στη Μέση Ανατολή, αυτή την πολιτική απέναντι στο Μαλί, θα είσαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, θα στείλετε στρατεύματα εδώ, θα στείλετε στρατεύματα εκεί. Τι στον κόρακα χώρα ζούμε αυτή τη στιγμή για να μιλήσουμε για τη σημασία του οικογενειακού δικαίου, όταν δεν υπάρχει κοινωνικό δικαίωμα που δεν έχει εξαρθρωθεί, εργασιακό που δεν έχει εξαρθρωθεί, προνοιακό που δεν έχει εξαρθρωθεί, συνταξιοδοτικό που δεν έχει εξαρθρωθεί. Για να μείνουμε λοιπόν στα εργασιακά. Στρατιώτη κυνηγάνε. Για την ελαστικό... Προσέξτε, κύριε Μελιγκόνη. Ναι. Είμαστε σε μια χώρα που ένας στρατιώτης που έχει πρόβλημα με τα μάτια του. Ναι. Με τα μάτια του. Και σηκώθηκε και πήγε στο στρατό να υπηρετήσει τη θητεία του. Σαν καλός πολίτης και σαν καλός πατριώτης. Κάποια στιγμή διαμαρτυρήθηκε γιατί περιφερότανε ένας στρατιώτης με κρούσμα. Ως κρούσμα κορονοϊού, ως φορέας κορονοϊού. Ναι. Και επειδή διαμαρτυρήθηκε, τον φωνάξαν, τον περάσαν από ψυχίατρο και του είπανε ότι θα βγει γιώτα 3, όχι για τα μάτια, αλλά και γιατί είναι τρελός. Ναι. Δηλαδή, άμα φτάνει σε μια χώρα ένα νέο παιδί που πάει να υπηρετεί στην πατρίδα να διαμαρτυρηθεί γιατί δεν λαμβάνονται τα μέτρα που πρέπει σε περίπτωση κορονοϊού, χαρακτηρίζεται τρελός. Και αύριο το πρωί μπορεί να γίνουν καλά τα μάτια του. Γιατί να τα χειρουργήσει τα μάτια του. Ναι. Και να μην έχει μεγάλη μοιοπία. Αλλά το άλλο λέτε θα τον ακολουθεί. Ότι ήταν παλαβό στο στρατό. Ναι. Επειδή είπε ότι δεν παίρνετε μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό. Για τους φαντάρους. Πάντως, κυρία Κανέλη. Σε αυτό το καθεστώς, κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι θέλετε να σας απαντήσω. Ποιος κάνει κυβέρνηση και ποιος κάνει αντιπολίτευση. Να σας πω. Σε ποιον απαντήσω δηλαδή. Για να μείνουμε στα εργασιακά πάντως. Στις ποινές για το βιασμό. Για να μείνουμε στα εργασιακά. Δεν φταίει η κακιά εντός εισαγωγικών Ευρώπη για την πολιτική επιλογή ελαστικοποίησης της εργασίας. Είδατε, ας πούμε, στην Ισπανία ότι περνάνε ένα άλλο εργασιακό νομοσχέδιο για τους διανομείς που δουλεύουν σε διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίοι ενημερώνω όσους και όσες δεν το ξέρουν και μας παρακολουθούν. Θεωρούνται δυστυχώς ελεύθεροι επαγγελματίες οι άνθρωποι. Δεν είναι, καν, είναι αυτασφαλισμένοι, δεν είναι ασφαλισμένοι. Το λέω επειδή και το κόμμα σας την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσε μια σχετική πρόταση νόμου και αυτά μέσα στην Εμείς Ευρώπη. Εμείς καταθέσαμε είναι. Μια πρόταση νόμου, ναι. Αλλά η δημοκρατία στην χώρα μας είναι διαρθρωμένη έτσι, ώστε αυτή η πρόταση νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν πρόκειται καν να συζητηθεί. Δεν πρόκειται καν να έρθει στην Ολομέλεια προς συζήτηση. Για τη διάσκεψη των Προέδρων. Που είναι δημοκρατική και αναλογική, δεν πρόκειται να αποφασίσει ποτέ. Η κυβέρνηση κατεβάζει τα νομοσχέδια και εμείς τα ψηφίζουμε ή δεν τα ψηφίζουμε. Οι υπόλοιποι βουλευτές ενώ των υπολείπων κομμάτων. Ναι, ναι. Έτσι ήταν το σύστημα, έτσι είναι και δεν θέλει κανένα να το αλλάξει. Και μάλιστα επειδή το τελευταίο μεγάλο διάστημα ψηφίζετε δια των γραμματέων των κοινοβουλευτικών ομάδων σας, αναρωτιέμαι αν όλη αυτή η συζήτηση ότι εν πάση περιπτώσει τώρα που έχει ανοίξει όλη η χώρα είναι καιρός να αποκατασταθεί και η λειτουργία της Βουλής, αν σας βρίσκει σύμφωνη η αλήθεια. Κοιτάξτε να δείτε, ότι το πράγμα πρέπει να συνέλθει στη Βουλή σιγά σιγά μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Αλλά ότι δεν μπορεί να συνέλθει hidden και πώς θα σας το πω. Εντυπωσιακά σαν να κάνουμε διαδήλωση να μπουκάρουμε όλοι μαζί στην Ολομέλεια. Η Βουλή είναι ένας χώρος κλειστός και δεν έχει μόνο βουλευτές. Έχει και 2.500 ανθρώπους και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά πόσοι από τους βουλευτές έχουν ήδη εμβολιαστεί, πόσοι πρόλαβαν να εμβολιαστούν ή πόσοι δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν, πόσοι θέλουν να εμβολιαστούν. Και πόσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Και πόσοι έχουν αναπτύξει ανοσία. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος εμβολιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα έχει καθαρίσει, έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ξέρετε τίποτα εσείς αριθμητικά για το πόσοι βουλευτές έχουν νοσήσει και πόσοι έχουν συνέλθει, όσους μάθαμε από τη δημοσιότητα. Ναι, ναι. Μια που πάμε σε αυτό, αναρωτιέμαι, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να θέτει θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού τουλάχιστον από Σεπτέμβριο, όταν υποτίθεται ότι τα εμβόλια θα φτάνουν για όλους. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, είναι εύλογο ότι όταν κάποιος πάει σε ένα νοσοκομείο θα πρέπει να μην κινδυνεύει να τον κολλήσει η γιατρός ή ο νοσηλευτής ή όχι? Εξαρτάται από το χώρο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό το πράγμα θα επιβληθεί. Δηλαδή. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να φτάσει
στο σημείο της απόλυσης από την ώρα που δεν μπορεί να γίνει και αυτή ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί και να μην είναι υποχρεωτικός για ορισμένες τουλάχιστον κατηγορίες. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω όμως ότι έχει αποτύχει σε ένα σημαντικό βαθμό mm-hmm. ο τρόπος με τον οποίο καλούμε τους ανθρώπους να πάνε να εμβολιαστούν. Και σε αυτό επιτρέψτε μου, έχουμε μερίδιο και δημοσιογράφοι. Έχει μερίδιο και όλος ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και κάνει αστιάκια, χαζομάρες και χοντράδες με διάφορες μπούρδες και διάφορες αντιεπιστημονικές ψεκασμένες θεωρίες που παίζουν στο διαδίκτυο και σαν αστείο τις αναπαράγουμε. Και επειδή τις αναπαράγουμε ταυτόχρονα την απαξίωση του εμβολίου, αναπαράγουμε πολλές φορές ταυτόχρονα στα Instagram, στα Facebook, στα τούτα, στα κίνα, στα τάλα, στις εφημερίδες, οι δημοσιογράφοι, πολλές φορές με την υπογραφή τους, αναπαράγοντας όλη αυτή την, αν θέλετε, αντιεπιστημονική αντίληψη, καθιερώνουμε τον τρόμο και τον ξορκίζουμε με καθόλου αριστοφανική, θα έλεγα με την χειδαιότερη τάχα μου δήθεν αντιγραφή του Αριστοφάνη, με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος που δικαιολογημένα φοβάται, άλλος δεν έχει εμπιστοσύνη, μένουμε στο αν είναι καλό ή κακό το τάδε εμβόλιο, αν είναι καλό ή κακό το άλλο, αν έχει παρενέργειες μία στο εκατομμύριο, μία στο δισεκατομμύριο, και την ίδια ώρα δεν κοιτάμε ότι κόσμος που είναι στα νοσοκομεία αναγκάζεται να μετακινείται αυτή τη στιγμή σε άλλες περιοχές από την Αθήνα που έχει τα περισσότερα κρούσματα, γιατί δεν φτάνει το προσωπικό. Δεν έχουν γίνει απαραίτητες προσλήψεις. Δεν έχουν γίνει τόσες υποδομές. Και δεν μπορεί να κλαίγονται κόμματα που έχουν συντελέσει στο να κλείσουν νοσοκομεία όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα που τα πράγματα δεν είναι όσο θα όφυλαν να είναι στον τομέα της υγείας. Αλλά βλέπετε ότι από την ώρα που πάμε σε ιδιωτικό μεσολαβητή για το οικογενειακό δίκαιο, mm-hmm. δεν θα πάμε στην ιδιωτικοποίηση και των ελέγχων και των εμβολιασμών και των ιατρικών υπηρεσιών. Αφού όλοι σας δέχεστε στη συντριπτική πλειοψηφία τα κόμματα τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έτσι που να θησαυρίζει ο ιδιωτικός τομέας και να συρρυκνούνται συνεχώς ο δημόσιος τομέας, δεν θα φτάσουμε σε αυτή την ιστορία. Όταν μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις που δεν είναι δημόσιες, όταν το χρήμα πηγαίνει ολοένα και σε λιγότερες τσέπες, όταν η χώρα είναι εμπλεγμένη σε σχηματισμούς που την κάνουν στόχο για να βρεθούν αύριο το πρωί οι βόμβες στα κεφάλια μας με τον ίδιο τρόπο που βρίσκονται στα κεφάλια των Παλαιστινίων ή των Ισραηλινών από τις ρουκέτες. Να κλείσουμε με αυτό μια που το θέτεται. Μάθαμε να συζητάμε τώρα τελευταία, ναι. επί πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα μια δεκαετία, mm-hmm. τα ίσωνα, τα εντυπωσιακά, τις ατάκες, τις μεγάλες κουβέντες. Το αν είπε ο Λοβέρδος στη Βουλή ότι άμα δέρνεις τη γυναίκα σου μπορεί να είσαι καλός, άμα δέρνεις το παιδί σου μπορεί να είσαι καλός πατέρας. Και να μένουμε σε αυτό και να το διωγγώνουμε, να το κάνουμε τεράστιο, να το κάνουμε μείζον, λες και θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό. Όταν όμως τέτοιου τύπου δηλώσεις λειτουργούν νομιμοποιητικά για ένα πατριαρχικό μοντέλο, δεν πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Απλώς να το προσπεράσουμε ότι είπε αυτή την αθλειότητα ο κύριος Λοβέρδος, ας πούμε. Κοιτάξτε, είναι αθλειότητα. Είναι αθλειότητα. Ναι. Δεν είναι όμως το σύνολο της πολιτικής με την οποία οφείλουμε να ασχοληθούμε. Αύριο το πρωί, ναι. ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει λεφτά. Και οι περισσότεροι δεν έχουν χρήματα. Βέβαια. Δεν έχει σταθερή δουλειά. Mm-hmm. Δεν έχει σταθερό ωράριο. Δεν έχει κανένα να το συμβουλέψει κάπου να αφήσει το παιδί. Πείτε μου, τι υπάρχει από δομές που προτείνουμε εμείς. Τι υπάρχει από δομές. Πού υπάρχει συμβουλευτική του γάμου. Πού υπάρχει συμβουλή στους δικαστές. Με τι προσωπικό θα υπάρξει. Με μία επιμόρφωση. Υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια που να έχουν παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν δομές για ένα παιδί που μπορεί να μην είναι κανένας από τους δύο γονείς κατάλληλος για να περάσει τα δύσκολα χρόνια που είναι ανήλικο. Ναι. Έχουμε τίποτα αποδομή που να νοιάζεται για την οικογένεια στην Ελλάδα πριν γεννηθούν τα παιδιά, αφού υπάρχει ο γάμος και πιθανόν αφού διαλυθεί. Κάναμε τρεις τροπολογίες που λέγαμε μέσα σε όλα αυτά που φέρατε. Να κοιτάξουμε να διευκολύνουμε το γονιό που έχει την επιμέλεια. Mm. Να πάρει το επίδομα, να πάρει αυτό που πρέπει, να μην καθυστερεί. Τίποτα. Αγρών αγοράζουν όλοι. Και καθόμαστε και συζητάμε ποιος είπε τη μεγαλύτερη και καλύτερη κορώνα στη Βουλή. Για να βάλουμε το δάχτυλο στην πληγή, ποιος αντέχει σήμερα να κάνει παραπάνω από ένα ή δύο παιδιά. Έτσι. Φτάσαμε σε κατηγορίες πολύτεκνος, δίτεκνος, τρίτεκνος,
μονότεκνος, πεντάτεκνος, τώρα στα σοβαρά. Να... Και πήραμε και μία γραμμή και βάλαμε αυτή τη γραμμή τώρα και οριζόντια μιλάμε με το κομπιουτεράκι, το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα, το μισό τρίτο, το παιδί θα κοιμάται εδώ, δεν θα κοιμάται εκεί, θα κοιμάται παραπέρα. Μόνο αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν γάμοι που θα μπορούσαν να σωθούν με την κατάλληλη βοήθεια. Και δεν μου λέτε ο κοινωνικός περίγυρος, ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι, η οικονομική τους και η ταξική τους υπόσταση. Δεν μετράνε. Βέβαια, τι να λέμε τώρα. Είναι μόνο προσωπική υπόθεση. Κυρία Κανέλη, χαρά μου όπως πάντα να κουβεντιάζουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμένα κύριε Μελιγόλη, για να σκεφτείτε κάτι. Παρακαλώ. Ότι αν είχαμε μετρήσει τους διλιβεράδες, θα τους είχαμε μετρήσει έτσι όπως έπρεπε και όταν έπρεπε. Και εμείς δεν ασχοληθήκαμε τώρα που καταθέσαμε το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Ασχοληθήκαμε πολύ πολύ νωρίς και πολύ πολύ νωρίτερα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας, και εσείς και εγώ, και οι δημοσιογράφοι και οι διλιβεράδες και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα ξενοδοχεία και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε δουλειές καινούργιες που τώρα γεννιούνται, mm-hmm. και οι κατοίκων εργαζόμενοι, ο καθένας μόνος του, που τον καλούν να πάρει ατομική ευθύνη για όλα, δεν μπορεί να τα λύσει. Χωρίς συνδικάτο, χωρίς οργάνωση, χωρίς ομαδική αντίσταση, πολλά πράγματα θα περάσουν σαν δοστοτήρας και δεν θα μας σώσει μόνο ο εαυτός μας. Κυρία Κανέλη, σας ευχαριστώ. Ως υπόμνηση. Καλό σας βράδυ. Και σε εσάς. Ευχαριστώ θερμά. Να πέσουν οι άνεμοι, όχι οι τόνοι. Μακάρι, οι άνεμοι μακάρι. Μόνο, να πέσουν για να σβήσει φωτιά. Μακάρι, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, κυρία Μελιγόνη.